το έργο του Αύγουστου Στρίμπεργκ «Ο Πατέρας» στο Θέατρο Αθήνων της Θεσσαλονίκης. Δύο ξεχωριστοί ηθοποιοί κοντά μας, ο κύριος Φέρτης, η κυρία Ψάλτη. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Καλώς σας βρήκαμε. Να μιλήσουμε λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για το συγκεκριμένο έργο, να προειδάσουμε τον κόσμο. Άρχισε, Μαρίνα, εσύ θέλεις καλύτερα από μένα. Δεν είναι σίγουρο τα λέω καλύτερα. Είναι ένα από τα πολύ γνωστά του έργα, «Ο Πατέρας». Είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη σχέση των ζευγαριών, δηλαδή τη σύγκρουση των δύο φύλων. Είναι δύο άνθρωποι, ο Ήλαρχος, ο πατέρας και η Λάουρα, η γυναίκα του, είναι 20 χρόνια παντρεμένοι, έχουν ένα παιδί, είναι δύο πολύ ισχυρές προσωπικότητες και η σύγκρουση βεβαίως είναι μοιραία, γιατί είναι και δύο πολύ ισχυροί. Και βεβαίως η σταγόνα που ξεκυλίζει το ποτήρι είναι η απόφαση που πρέπει να πάρθει για το μέλλον του παιδιού τους. Το οποίο έχει τελειώσει μόλις το σχολείο, 17 χρονών, τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά στο τι πρέπει να κάνει μεταξύ τους. Δηλαδή η μητέρα θέλει να μείνει εκεί στο σπίτι, όπου κατά τον Ήλαρχο και ο ίδιος και το παιδί, ο ίδιος είναι καταπιεσμένος, γιατί είναι όλο γυναίκες στο σπίτι, δηλαδή εκτός από τη γυναίκα του, είναι η πεθερά του, είναι κουβερνάνε, η κουβερνάντα του παιδιού, η παραμάνα που είχε αυτός όταν ήταν από μικρός, γριά γυναίκα. Καταπιέζεται, γιατί όλες είναι κάποιες που προσπαθούν να παρασύρουν το παιδί, άλλοι για την τάδε θρησκεία, άλλοι για την τάδε θρησκεία. Και πιστεύω τώρα ότι το παιδί να πάει στην πρωτεύουσα να σπουδάσει κάτι. Και αυτό είναι βέβαια προϋπάρχει, ας πούμε, μεταξύ των πρόβλημα συνεννόησης. Και από αυτό πιάνονται όπου φτάνουν πια σε ένα πόλεμο, ας πούμε, ποιος θα επικρατήσει.